Τραγικέ εικόνε στη βόρεια πλευρά του Ψιλορίτη. Χιλιάδε μικρά αρνάκια κοίτονται νεκρά με του κτηνοτρόφου στα νόγια να βουρκώνουν και να ζητούν απαντήσει από του αρμόδιου για αυτή την καταστροφή. Και συνεχίζει το κακό, γιατί δεν σταματά το κακό. Ό,τι θα γεννούνε, αν δεν ψοφήσει απόψε ό,τι γεννήσει τώρα, το πρωί είναι ψοφισμένο. Σου είπα, ο βοσκό τρελαίνεται. Εγώ ή να είμαι στο τροϊοκομείο παγωμένο. Ο συγκεκριμένο άνθρωπο έχει 300 πρόβατα. Θα γεννήσουν 400 αρνιά και δεν μένει ούτε ένα. Αυτά είναι τα αρνιά που πέταξε χθε το πρωί. Χθε το πρωί το ένα σε δύο τσουβάλια τα έβαλε, πήραμε εμεί τα μισά. Είναι η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Πρόκειται για αρνάκια που ψοφάνε μόλι αρχίσουν να πίνουν γάλα. Το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο παρατηρείται στα μεγάλα υψόμετρα από τη βόρεια πλευρά του Ψιλόριτη μέχρι και την περιοχή του Κροσόνα. Αποζημίωσε ότι δεν πήραν τίποτα. Πήρα τηλέφωνο και το έλεγα. Καμία αποζημίωση ούτε τίποτα. Είναι ολοκληρωτική καταστροφή. Πήγαινα κάθε μέρα και πετούσα 10-15 ανά, Κάθε μέρα. Τα έχω σωρό, τα έχω. Και πάνω 150 αρνιά έχω, τα έχω στη δει. Πάνω από 90% απώλειες στα νεογέννητα, στον ορεινό όγκο της βόρειας πλευρά του Ψιλορίτη, υπάρχει ιός. Υπάρχει πρόβλημα διατροφικό. Υπάρχει κάτι στον αέρα. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο στα νόγια. Είναι σε όλο τον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη. Το αρνί γεννιέται και μόλις πάει να πιει γάλα, πεθαίνει πίνει ή δεν προλαβαίνει να πίνει. Ή κάποια αρνιά γεννιούνται και δεν έχουν ακόμη τα μαλλιά του ευγύ κανονικά. Με όλα τα ναι που συνεπάγονται, με τα φορολογικά, με τα έξοδα, τα έσοδα που μα έχουν βάλει να πληρώνουμε και να, να πεθαίνουν και τα αρνιά, ε, πώ θα γλιτώσουμε εμεί. Και δεν βρίσκεται και ένα, ένα υπεύθυνο να μα πει αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό πρέπει να κάνουμε. Χαρακτηριστικέ είναι οι εικόνε από την μονάδα τη περιοχή όπου ψόφισαν όλα τα αρνάκια. Έπα, 300. Ήταν τα πρόβατα, 300 πρόβατα. Κατέχει πόσα αρνάκια κάνουν. 400, 450. Και ψοφίζουν όλα. Υπάρχουν μεγάλε απώλειε. Σα σκέφτομαι προηγούμενα γιατί τι έχει αλλάξει. Ε, δεν είναι το ίδιο πρόβλημα πάντα τέτοιε περιόδου που τα δύο προηγούμενα χρόνια οι κτηνίατροι είχαν πει ότι ήταν το θέμα διατροφικό. Σήμερα δεν είναι τη ίδια μορφή. Κτηνίατροι βρέθηκαν στο σημείο λέγοντα δείγματα τα οποία θα σταλούν σε εργαστήρια για ανάλυση, ώστε σε 15 ημέρε οι ειδικοί να είναι σε θέση να βγάλουν τα πρώτα συμπεράσματα, καθώ το πρόβλημα είναι πολύπλευρο. Μπορεί να είναι από διατροφικά μέχρι, μέχρι μικροβιολογικά αίτια, μέχρι, μέχρι υγιογενεί νόσημα κλπ. Από ότι μα πάνε κτηνοτρόφοι και ξανασυμβεί στο παρελθόν. Ναι, τότε δυστυχώ δεν βρέθηκε αποτέλεσμα. Υπήρξαν κάποιε εικασίε. Έχουμε ένα πρόβλημα που έχουμε γεννημένα ελιποβαρή, έχουμε γεννημένα νεκρά στη φάση τη γέννα και έχουμε και αρνιά που γεννηθήκανε, αναπνεύσανε, δεν φάγανε και ψοφήσανε. Έτσι. Υπάρχουν κάποιε αλλοιώσει, οι οποίε όμω πρέπει να εκτιμηθούν εργαστηριακά για να πούμε με σιγουριά για να μην λέμε θεωρίε. Πάνω στη μια κρίση Έρχεται να έχουμε και το άλλο θέμα που πασχίζουμε, από το φορολογικό. Απάνω στο ένα έρχεται το άλλο που σοβούν τα αρνία των ανθρώπων. Κρίση. Έχει καταστρέψει η κτηνοτροφία. Έχει καταστρέψει ο πρωτογενή τομέα. Εικόνε σοκ όπω κατέγραψε καρέ καρέ ο τηλεοπτικό φακό. Με του κτηνοτρόφου να κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή. Διεκδικώντα παράλληλα αποζημιώσει από τον Ελγά. Ορίστε αυτή την καταστροφή που τη βλέπετε. Θα την πάει το κανάλι σα σε όλη την Ελλάδα. Και α βγει ένα αρμόδιο να μα πει πώ είναι δυνατόν να πληρώνουμε για την ασφάλεια και να μην έχουμε αποτέλεσμα.